Σώσον Κύριε τον λόγον Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης πάσων φυλάκων, δύο του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε, Η λευσή κατά βαρβαρών και το σωστό Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας και το θέμα μας σήμερα είναι η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τι ακριβώς συμβολίζει και για ποιο λόγο θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας να εορτάζεται την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών εις το μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η άσκηση των αρετών, όπως αρίζει η ορθόδοξη πνευματικότητα, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση όταν στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Πέρα από την προσωπική ισχυρή θέληση, είναι απαραίτητη η αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες όρισαν στο μέσον της Αγίας της Αρακοστής να προσκυνείται ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου για να λαμβάνουμε δύναμη η πιστή από Αυτόν, να λαμβάνουμε χάρη και δύναμη ώστε να συνεχίσουμε με σθένο στον πνευματικό μας αγώνα. Γενικώ, η πνευματική μας άσκηση στηρίζεται από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό τον Σταυροθέντα και Αναστάντα. Χωρίς το Χριστό μας, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτε. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα της Εκκλησίας μας και το αίτητο όπλο κατά των δυνάμεων του κακού. Πάνω στο Σταυρό συνετρίβει το κράτος του διαβόλου και εκμηδενίστηκε η δύναμή του. Από τον Σταυρό πήγασε η απολύτρωση και η αθανασία στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά «Κύριε όπλον κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδοκας, φρύ τη γάρ και τρέμι, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμιν. Κύριε, μας έδωσες τον τίμιο και ζωπιό σταυρό σου, ο όπλο κατά του διαβόλου, ο οποίος φρύτη και τρέμει, μη μπορώντας να ατενίσει την δύναμή του. Ο Σταυρός, αποφωνικό και απεχθές μέσον εκτέλεσης κακούργων, μετεβλήθη σε μέσον αγιασμού και νοητή ασπίδα προστασίας από τις βουλές του σατανά και των εκπεσόντων σκοτεινών αγγέλων του» ο Σταυρός μπορεί να παρομοιαστεί με έναν ισχυρό κιματοθράφτη κατά τον κλειδονισμών της ζωής που προκαλεί το κακό και η αμαρτία. Η σωματική κόποση και η ψυχική νοθρότητα στον πνευματικό μας αγώνα πολλές φορές μας καταβάλουν. Η αγιαστική δύναμη του Σταυρού λοιπόν είναι το αντίδοτο σε αυτήν την κατάσταση. Ο Σταυρός του Χριστού εκτός από θείο σύμβολο της Εκκλησίας μας, έχει και ηθική σημασία για τον κάθε πιστό. Όπως ο Κύριος κουβάλησε τον δικό του σταυρό επάνω στον Γολγοθά, φορτωμένο στις αμαρτίες ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους, έτσι και ο πιστός μαθητής του Χριστού κουβαλάει και αυτό στον προσωπικό του σταυρό τον αγώνα για σωτηρία και τελείωση. Ο δρόμος για την σωτηρία μας είναι πραγματικός γολγοθάς και απαιτεί αυταπάρνηση σε όσους τον ανεβαίνουν. Η ζωή μας θα πρέπει να είναι μία αναβίωση των παθών του Χριστού, μία διαρκής μεγάλη Παρασκευή. Καθημερινά σταυρωνόμαστε για τον Χριστό και περιμένουμε πότε θα μας αναστήσει και εννοούν οι πατέρες σταυρονόμαστε για τον Χριστό, ότι αποκόπτουμε το αμαρτωλό μας θέλημα, νεκρώνουμε τον παλαιό αμαρτωλό άνθρωπο ως προς τα πάθη και ακόμη ότι πρέπει να είμαστε σε θέση ακόμη και θάνατο να υποστούμε για την δόξα του Χριστού, όπως το διαβεβαίωσε και ο ίδιος. «Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη, όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, το οποίο Ευαγγέλιο θα μπορέσετε να το ακούσετε εξηγημένο στην περιγραφή του βίντεο. Εκεί θα βρείτε ολόκληρη την εκπομπή μας. Όλη μας η ζωή λοιπόν, αλλά και η Αγία Περίοδος του τριοδίου. Είναι μία κατεξοχήν σταυρική πορεία και εννοητή σταύρωση των παθών μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αφιέρωσε την Κυριακή αυτή στην προσκύνηση του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Οι πιστοί αντλώντας χάρη από Αυτόν, δυναμωμένοι πια και ανανεωμένοι, αντιπαρερχόμαστε τα εμπόδια που στείνει ο πονηρός και βαδίζουμε τον δρόμο προς τον ουρανό με οδηγό την χαρά και την λαχτάρα να συναντήσουμε τον Αναστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστό την Αγία και Λαμπροφόρο ημέρα της Αιγέρσεώς Του. Και τώρα ας δούμε μέσα από τους Αγίους Πατέρες και κάποιους άλλους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία μας θέσπισε εις το μέσον της Τεσσαρακοστής να προσκυνούμε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, Πρώτον, επειδή με την τεσσαρακονθήμερη νηστεία και εμείς τρόπον την και νιώθουμε μία αίσθηση πικρίας λόγω του ότι πέφτουμε σε ακιδεία και ατονούμε, γι' αυτό ακριβώς προβάλλεται σήμερα μπροστά μας ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, σαν αναψυχή και στήριγμά μας για να μας θυμίσει το πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να μας παρηγορήσει. Αν ο Χριστός, που είναι ο Θεός και πλάστης μας, σταυρώθηκε για εμάς, πόσα εμείς πρέπει να κάνουμε για Αυτόν. Η εορτή της σταυροπροσκυνήσεως ανακουφίζει τους πόνους μας με την παρουσίαση των δεσποτικών θλίψεων όλων αυτών που πέρασε ο Χριστός μας τα πάθη Του και με την υπενθύμηση και την ελπίδα της δόξης που φέρνει ο Σταυρός όπως ο Σωτήρας μας, ανεβαίνοντας επάνω στον Σταυρό δοξάστηκε μέσω του ατιμωτικού εξεφτελισμού και της πικρίας που ένιωσε, έτσι πρέπει και εμείς να κάνουμε για να δοξαστούμε μαζί Του, αν τυχόν μέχρι σήμερα υποφέρουμε κάτι ενοχλητικό. Δεύτερος λόγος. Ας σκεφτούμε ακόμη τι κάνουν εκείνοι που διανύουν έναν τραχή και μακρύ δρόμο και από τον κόπο αποκάμνουν. Αυτοί, αν κατά τύχη βρουν κάπου ένα βαθύ το δένδρο, αφού καθίσουν από κάτω για λίγο ξεκουράζονται και αποκτώντας νέες δυνάμεις διανύουν τον υπόλοιπο δρόμο τους. Έτσι λοιπόν και τώρα στον καιρό της δικής μας πορείας, δηλαδή της νηστείας, και στον κοπιαστικό δρόμο και το πέρασμά της φυτέφθηκε τρόπον τηνά στο μέσον της Τεσσαρακοστής από τους Αγίους Πατέρες μας ο Ζωηφόρος Σταυρός χαρίζοντάς μας άνεση και αναψυχή και κάνοντάς μας τους κουρασμένους δυνατούς και ανάλαφρους μπροστά στον υπόλοιπο κόπο. Τρίτον, ας σκεφτούμε πώς ακριβώς εμφανίζεται ένας βασιλιάς. Πρώτα προπορεύονται οι σημαίε του, τα σκύπτρα του και τα τρόπεά του και ύστερα από λίγο εμφανίζεται και ο ίδιος, χαρούμενος για την νίκη και γεμάτος αγαλίαση και εφραίνονται μαζί του και οι υπήκοοι. Έτσι και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, επειδή πρόκειται ύστερα από λίγο να μας δείξει το τρόπεο της νίκης του κατά του θανάτου, δηλαδή τον Σταυρό, και με δόξα να παρουσιαστεί την ημέρα της Αναστάσεως, γι' αυτό ακριβώς μας έστειλε πρωτύτερα το σκύπτρο του, τη βασιλική σημαία, το τρόπεό του, τον ζωπιό Σταυρό. Ο Σταυρός μας γεμίζει με απέραντη χαρά και αναψυχή και μας προετοιμάζει να υποδεχθούμε σε λίγο τον ίδιο τον βασιλιά και να τον ανεφημίσουμε σαν λαμπρό θριαμβευτή. Τέταρτον, θα λέγαμε πως η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ομοιάζει με την πικρή πηγή της Μεράς. Όπως εκείνη η πηγή, έτσι και αυτή μας γεμίζει πικρία και κόπο με την νηστεία και την άσκησή της. Όπως ακριβώς λοιπόν, στην μέση εκείνης της πικρής πηγής ο θείος Μωυσής έβαλε το ξύλο όπως του υπέδειξε ο Θεός και γλύκανε τα νερά της και τα έκανε πόσιμα, έτσι τώρα και ο Θεός που μας οδήγησε μέσα από την νοητή ερυθρά θάλασσα, δηλαδή την Αγία σαρακοστή και τον νοητό Φαραώ, δηλαδή τον Διάβολο, με το ζωοποιό ξύλο του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού γλυκαίνει την πικρία μας, σαν να είμαστε στην έρημο. Έως ότου μας οδηγήσει και πάλι στην νοητή Ιερουσαλήμ, στο Άγιον Πάσχα δηλαδή, με την Ανάστασή Του. Και πέμπτος λόγος, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός ονομάζεται από τους Αγίους Πατέρες μας και ξύλο, δηλαδή δένδρο της ζωής. Το πρώτο δένδρο της ζωής ήταν φυτευμένο στον κήπο της Εδέν του Παραδείσου. Γι' αυτό λοιπόν τώρα και οι θεοφόροι πατέρες μας με πολλή σοφία το σταυρικό ξύλο τοποθετούν στην μέση της Αγίας Θεσσαρακοστής. Αυτό το έκαναν οι Άγιοι Πατέρες για να μας υπενθυμίσουν την παρακοή του Αδάμ και ταυτόχρονα για να μας υπογραμμίσουν την λύτρωση εκείνου από τι συνέπειε τη παρακοή του με το ξύλο του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Ο Αδάμ πλησίασε το ξύλο, το δένδρο δηλαδή της γνώσεως του καλού και του κακού, και πέθανε. Εμείς τώρα, πλησιάζοντας το ξύλο του τιμίου και ζωπιού σταυρού, εννοείται πως δεν πεθαίνουμε, αλλά αντίθετα ζωοποιούμαστε. Αυτοί ήταν οι λόγοι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες που εορτάζεται η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Ο Σταυρός λοιπόν στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η σημερινή Αγία και Πανσεβάσμιος ημέρα αφιερωμένη στην προσκύνηση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Βλέπουμε εις τας Εκκλησίας τον Τίμιο Σταυρό να προβάλλεται για να τον προσκυνήσουμε και όλοι μας με μία φωνή και μία καρδιά ψάλουμε. Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγίαν σου ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Και προσκυνούμε πράγματι τον Σταυρό του Κυρίου, την σταυρική αυτή θυσία, την οποία με την θέλησή του ο Χριστός προσέφερε επάνω στον Γολγοθά για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και να μας σώσει και δοξάζουμε την Παναγία του Ανάσταση με την οποία μας ανέστησε εκ του θανάτου ή στην ζωή και μας οδήγησε από την γη προς τον ουρανό. Σταυρός λοιπόν και Ανάσταση. Πρώτα ο Σταυρός και έπειτα η Ανάσταση. Από το Σταυρό λοιπόν προχωρούμε η προς την Ανάσταση. Πανηγύρεως ημέρα, η εορτή του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Αλλά παράδοξο πράγμα, ο Σταυρός, όταν υψώθηκε ο Χριστός πάνω του, ήταν γεμάτος καρφιά, αγκάθια και αίματα. Τώρα ο Σταυρός στις εκκλησίες μας είναι στολισμένος με δενδρολίβανα, Βασιλικό και μυρωδά τα λουλούδια. Πόσο πλήγωσαν τότε τα καρδιά το Χριστό, πόσο μοσχοβολούν τώρα τα ευλογημένα αυτά άνθη. Χαίρεσαι, Χριστιανέ, να τα βλέπεις, να τα ωσφρένεσαι, να τα απολαμβάνει. Προσκυνείς τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και παίρνεις φυλαχτά αυτά τα άνθη στο σπίτι σου. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μετέβαλε τον Σταυρό με το αίμα της θυσίας Του, Τον αγίασε και τα αγκάθια Του τα έκανε λουλούδια, τα καρφιά Του στολίδια, τα αίματά Του βασιλικά ενδύματα, τον πόνον Του Τον έκανε χαρά και δόξα. Αν κουβαλάς κι εσύ, Χριστιανέ, σταυρό, βάσανα και θλίψεις, και αν Τον κουβαλάς σαν τον Χριστό με υπομονή και αγάπη, Χαρά σου θα είναι το βάρος του και δόξα τα καρφιά του, λουλούδια τα αγκάφια του και στέμα τα αίματά του. Ο Χριστός κουβαλάει το σταυρό του και πεθαίνει επάνω σε Αυτόν. Με πληγές και αίματα, με κατάρες και αναθέματα, με ονειδισμούς και εξουδενώσεις, ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Έτσι πρέπει να κάνει και ο χριστιανός κατά το παράδειγμα του Χριστού. Όλοι μας στο λαιμό φορούμε τον τίμιο και ζωπιό σταυρό, ή τουλάχιστον πρέπει να φορούμε. Ο σταυρός μας όμως επί της ουσίας, είναι ένας σταυρός βαρύς και θλιβερός, φορτωμένος στο νόμο μας. Όπως στο νόμο του τον φορτώθηκε το σταυρό του και ο Χριστός, και στον νόμο μας παραγγέλει ο Χριστός να τον πάρουμε και εμείς. Δεν μας λέει «κρεμάστε σταυρό στο λαιμό σας για να φαίνεστε ότι είστε χριστιανοί», αλλά μας λέει ότι «ο καθένας από εσάς αράτω τον σταυρό αυτού, να σηκώνει το σταυρό του», το οποίο σημαίνει «βάρος, κόπο, αγώνα και θυσία». Λοιπόν, πρέπει και εμείς οι χριστιανοί αυτό να κάνουμε. Φυσικά, θα φέρουμε πάνω στον λαιμό μας τον τίμιο και ζωπιό σταυρό, γιατί είναι φυλακτήριο. Δεν αρκεί όμως να φοράμε σταυρό μόνο, αν η ζωή μας δεν είναι συνειφασμένη με την σταυρική πορεία του Χριστού μας. Θα κάνουμε το σταυρό μας, γιατί είμαστε χριστιανοί και ανήκουμε στον Ιησού Χριστό τον εσταυρωμένο και αναστάντα, αλλά κυρίως με υπομονή και χαρά και πίστη και ελπίδα και στο όνομα του εσταυρωμένου σωτήρος μας θα σηκώνουμε και εμείς το σταυρό του Κυρίου μας, τα βάσανά του βίου μας, διότι τότε μόνο θα είμαστε, αλλά και θα φαινόμαστε σωστοί χριστιανοί, όταν η ζωή μας είναι συνειφασμένη με το κήρυγμα και την διδασκαλία του Χριστού όσο το δυνατόν μπορούμε, αγαπητοί φίλοι, κατά το ανθρώπινο. Ας κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε και ό,τι δεν μπορούμε θα το κάνει ο Χριστός για εμάς. Ο Σταυρός τοποθετήθηκε στον Γολγοθά και υψώθηκε επάνω του ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής, για την σωτηρία του ανθρώπου, για την λύτρωση και σωτηρία και της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου να σωθεί και το σώμα του ανθρώπου από τη φθορά και με την Ανάστασή του να ενδυθεί την αυθαρσία της αιωνίου και αφθάρτου ζωής. Το σώμα, το υλικό και φθαρτό, αλλά και η ψυχή η οποία είναι πνευματική και αθάνατη. Και πρωτίστως η ψυχή να σωθεί από τον αιώνιο της αμαρτίας θάνατο, διότι όχι το σώμα, αλλά η ψυχή έχει την μεγαλύτερη, την ύψιστη αξία και τιμή. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος στο σημερινό Ευαγγέλιο «Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλο αλλά χάσει την ψυχή του. Τι θα δώσει αντάλλαγμα ο άνθρωπος για να πάρει πίσω την ψυχή του. Λοιπόν, αγαπητοί μου χριστιανοί, τι σκεφτόμαστε και τι κάνουμε για την ψυχή μας Κάνουμε ελεημοσύνη προς τον συνάνθρωπο. Προσφέρουμε βοήθεια, αγάπη, παρηγοριά και στους φτωχού για την ψυχή μας. Εν τέλει, προσφέρουμε τις αμαρτίες μας στο Χριστό για να ανακουφίσει και να σώσει την ταλέπορη ψυχή μας. Ας προσφέρουμε τις αμαρτίες μας στο Χριστό. Και τι εννοούν οι πατέρες εννοούν να προσφέρουμε την μετάνοιά μας. Και αν μετανοήσουμε έμπρακτα, μέσα από την ψυχή μας δηλαδή, η μετάνοιά μας γίνεται αμέσως δεχτή ενώπιον του Χριστού. Και ως αντάλλαγμα ο Χριστός μας θα μας δώσει την σωτηρία και την δόξα της ψυχής μας. Αμήν γέννητο. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, έτσι πολλά και πανεφρόσινα εν Αγίω Πνεύματι για την μεγάλη εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και καλή Ανάσταση να έχουμε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.